Το άψυχο σώμα ενός εκ των 83 μεταλλορύχων που παγιδεύτηκαν μετά από μεγάλη κατολίσθηση σε ορυχείο χαλκού του Θιβέτ εντόπισαν οι αρχές 36 ώρες μετά την έναρξη των ερευνών από τα σωστικά συνεργεία. Στις έρευνες που συνεχίζονται συμμετέχουν πάνω από 2.000 διασώστες οι οποίοι χρησιμοποιούν ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Το έργο των σωστικών συνεργείων είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς εκφράζονται φόβοι για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης, ενώ δεν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Το δυστύχημα έγινε όταν ένα τμήμα εδάφους μήκους 3 χιλιόμετρων κατέρευσε σε πλαγιά, σε μια περιοχή με ορυχεία, στην επαρχία Μαϊζοκουνγκάρ, ανατολικά της πρωτεύουσας του Θιβέτ, Λάσα. Στις ορεινές περιοχές του Θιβέτ γίνονται συχνά κατολιστήσεις, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται από τις εξορρυκτικές δραστηριότητες. Εκτός από το συγκεκριμένο δυστύχημα, την Παρασκευή, στη βορειοανατολική Κίνα έγινε έκρηξη σε άλλο ορυχείο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 28 ανθρακορύχοι.